Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, μιας και για πρώτη φορά το 2019 τα λέμε και μέσα από το στούντιο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Έχει ενσκύψει βάρη χειμωνιά στην Δυτική Μακεδονία. Εδώ και 5 ημέρες έχουμε συνθήκες ολικού παγετού στην περιφέρεια. Μάλιστα τα ύψη χιονιού είναι σημαντικά μετά τις απανωτές χιονοπτώσεις. Όμως, από εδώ και στο εξής, έχουμε νέα πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί αύριο, Τρίτη και τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αναμένεται νέα, σημαντική μεταβολή του καιρού από την Τετάρτη στην περιφέρειά μας, με πυκνές χιονοπτώσεις. Θα τα δούμε βήμα-βήμα αναλυτικά για να φτάσουμε μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο-Κύριακο. Βλέπετε πίσω μου τις τιμές θερμοκρασίας που σημειώθηκαν το πρωινό των Θεοφανίων στη Δυτική Μακεδονία. Οι χαμηλότερες τιμές, όπως αυτές καταγράφηκαν από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στην Δυτική Μακεδονία του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο Νέο Κάφκασο στην Φλόρινα σημειώθηκε η χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας με μείον 22,4 βαθμούς Κελσίου, η πόλη της Πτολεμαϊδας με μείον 19,1, η πόλη της Φλόρινας μείον 18,6, η πόλη των Γρεβενών με μείον 18,5, η πόλη της Κοζάνης και συγκεκριμένα στην ΖΕΠ είχαμε μείον 13,3, στο Βελβέντο μείον 11,8 και η Καστοριά δίπλα στη λίμνη μείον 9,1 βαθμοί Κελσίου. Οι τιμές θερμοκρασίας που βλέπετε εδώ και αποτελούν πραγματικά πολύ χαμηλές τιμές θερμοκρασίας, ενδεχομένως να παραβιαστούν αυτά τα θερμοκρασιακά επίπεδα τις αμέσως επόμενες νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα δίκτυα ύδρευσης, μιας και ο παγετός συνεχίζεται. Πιστεύω ότι είμαστε προετοιμασμένοι, μιας και εδώ και αρκετές ημέρες επικρατούν αυτές οι συνθήκες. Αλλά πέρα από το ψύχος των αμέσως επόμενων ωρών, θα πάμε σε μια νέα κατάσταση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με χιονοπτώσεις οι οποίες θα είναι και πυκνές στη Δυτική Μακεδονία και θα οξύνουν τα προβλήματα, μιας και υπάρχει ήδη στιβαγμένο μεγάλο ύψος χιονιού. Πάμε να τα δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά. Κατά την διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα επικρατήσει ξαστεριά, άπνοια, χιονοσκεπές έδαφος, ό,τι χρειάζεται λοιπόν για να κατρακυλήσει ο υδράργυρος πάρα πολύ χαμηλά. Θα τα δούμε και στον χάρτη θερμοκρασιακών, πόσο χαμηλά θα πέσει η θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη θα έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα, παρά το ψύχος το οποίο θα είναι δρυμή από νωρίς το πρωί και σιγά σιγά προς το μεσημέρι θα αρχίζει να σπάει. Από το μεσημέρι, σταδιακά, κάποιες αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους και αργά το απόγευμα και κυρίως το βράδυ στα δυτικά αυτές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε δυτικούς από το μεσημέρι και μετά, τάζοντας την επικείμενη αλλαγή του καιρού, η οποία σταδιακά θα επέλθει προς το ξημέρωμα της Τετάρτης. Η θερμοκρασία, και δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ζωικό κεφάλαιο, σε υλικό, σε εγκαταστάσεις που πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωπες με προβλήματα λόγω του ψύχους. Βλέπετε ενδεικτικές ελάχιστες τιμές στον κάμπο της Φλόρινας. Και όταν αναφέρομαι σε κάμπο της Φλόρινας, εννοώ οικισμούς του Δήμου Φλόρινας, όπως για παράδειγμα Ιταία, Παπαγιάννης, Αμοχώρη, περιοχές όπως το Εθνικό, ο Νέος Κάφκασος, η Νίκη, γενικά μέσα στον κάμπο της Πελαγωνίας, τον κάμπο της Λυγκιστίδος, εδώ θα έχουμε τιμές θερμοκρασίας κάτω από τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου και η πόλη της Φλόρινας, τα χαμηλά τμήματα της πόλης της Φλόρινας θα δουν αυτές τις τιμές θερμοκρασίας. Τώρα, σε Αμύνδεο και κυρίως σε περιοχές της Πτολεμαϊδας, μέσα στον κάμπο της Εορδέας, πάμε για τιμές θερμοκρασίας κοντά στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά οικισμοί από τον Φιλώτα και νοτιότερα, δηλαδή Πεντάβρυσος, Περδίκας, η πόλη της Πτολεμαϊδας, έως και οικισμούς όπως η Ασβεστόπετρα, το Ανατολικό, ο Άγιος Χριστόφορος και σε μικρότερο βαθμό η Ολυμπιάδα και Γαλάτια. Εκεί έχουμε, δεν έχουμε τόση χιονοκάλυψη λόγω του ότι οι άνεμοι ουσιαστικά ξύλωσαν τα χιόνια από τα χωράφια και σε περιοχές κυρίως στα πολύ δυτικά τμήματα του Δήμου Αμυνδαίου, όπως ο Αετός, όπου έχουμε μεγάλα ύψη χιονιού λόγω των ανεμοσουριών, αλλά αντίθετα σε ανάργυρους λιμνοχώροι, εκεί έχουμε σπασίματα σε ό,τι αφορά τη χιονοκάλυψη λόγω των ισχυρών ανέμων. Επίσης στην Καστοριά,
και μακριά από τη λίμνη. Θα πάμε σε τιμές θερμοκρασίας κοντά στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου, ενδεικτικά περιοχές. Κορισσός, Άργος Ορεστικό, προς τον Γράμμο, εκεί ίσως τοπικά και μείον 20 βαθμοί Κελσίου, Μεσοποταμία, αλλά επίσης και Διποταμιά, Χιονάτο και προς τον Εστόριο, μέσα στις κοιλάδες του Γράμμου, πολύ χαμηλές τιμές θερμοκρασίας. Αντίστοιχα και στο Βόλιο, από το Τσοτήλι μέχρι τη Νεάπολη, σε χαμηλά υψόμετρα, κάτω από τα 800 με 850 μέτρα, θα έχουμε αυτές τις τιμές θερμοκρασίας. Στα Γρεβενά και στην πόλη των Γρεβενών κοντά στους μείον 17. Στην πόλη της Κοζάνης η θερμοκρασία κοντά στους μείον 13 με μείον 14. Σε παιδινές περιοχές της Κοζάνης, όπως η Νόη αλλά και βορειότερα στη Σαριγκιόλ, στην Κοιλάδα, θα είμαστε κοντά στους μείον 16 με μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Πιο ήπια η κατάσταση στο βύθισμα του Αλιάκμονα, εκεί θα είμαστε κοντά στους μείον 14 περίπου βαθμούς Κελσίου. Όσο πιο μακριά από τη λίμνη, υπολογίστε γύρω στους μείον 14 με μείον 16 σε περιοχές όπως Βελβεντό και Σέρβια. Πιο μακριά, σαφώς εκεί προς το Λιβαδερό, σε κλειστές λεκάνες όπως το Τρανόβαλτο, υπολογίστε γύρω στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου, διότι θα έχουμε εξαστεριά και όλες αυτές οι συνθήκες μαζί με το ψύχος το οποίο θα έχει η ατμόσφαιρα, θα είναι εν δυνάμει ικανές αυτές οι θερμοκρασίες. Τονίσαμε λοιπόν τις θερμοκρασίες και το τι πρέπει να προσέχουμε. Πάμε στις μέγιστες τιμές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία το μεσημέρι με τη βοήθεια της ηλιοφάνειας. Ας ξεκινήσω από τα νότια, τα πιο ήπια καιρικά. Στα Γρεβενά θα ανέβουμε κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη της Κοζάνης κοντά στους μείον 2 με μείον 3, ίσως και μείον 4 από τα βόρεια της πόλης και βορειότερα. Στην Εορδαία βλέπετε μείον 7 με μείον 8 βαθμούς Κελσίου. Πτολεμαϊδα Μίντεο σε αυτές τις τιμές θερμοκρασίας. Καστοριά και Βόλιο επίσης θα μαλακώσει αρκετά και θα πάμε στους μείον 1 με μείον 2 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, όπως και οι Πρέσπες. Στην Φλόρινα τώρα δεν αποκλείεται η θερμοκρασία στον κάμπο της Φλόρινας και στην πόλη της Φλόρινας το μεσημέρι της Τρίτης, η θερμοκρασία να μην υπερβεί τους μείον 11 με μείον 12 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το ψύχος ακόμα και κατά την διάρκεια της ημέρας. Προς το βράδυ οι θερμοκρασίες αυτές θα διατηρηθούν, ενδεχομένως να πέσουν λίγο ανάλογα τα διαστήματα εξαστεριάς που θα προκύψουν. Πάμε στην Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε μεταβολή του καιρού από τα δυτικά και βόρεια προς τα ανατολικά και νότια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε πυκνές χιονοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια τμήματα της περιφέρειας και ήδη από το ξημέρωμα, δηλαδή σε Πίνδο, δυτικό Βόλιο, Γράμμο, στα σύνορα με την Αλβανία, Πρέσπες, ορεινά τμήματα του Βαρνούντα και η Φλόρινα. Αυτά τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αρχικά ασθενείς χιονοπτώσεις θα εντοπίζονται σε περιοχές όπως η Πτολεμαϊδα και η Κοζάνη, τα Σέρβια και το Βελβεντό λίγο αργότερα, καθώς και τα Γρεβενά. Όμως από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε γενικευμένες χιονοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα με ένταση. Φαίνεται πως όλη η Δυτική Μακεδονία θα βρεθεί αντιμέτωπη με χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να χαλάει τη μαγιά των χιονοπτώσεων, δηλαδή δεν αναμένονται βροχές ούτε και στα χαμηλά τμήματα της περιφέρειας, διότι θα εγκλωβιστεί το ψύχος με αποτέλεσμα ό,τι θα πέφτει από το σύννεφο, ό,τι θα πέφτει από τον ουρανό να είναι σε μορφή χιονόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Οι θερμοκρασίες θα προσπαθήσουν να ανέβουν γιατί γυρνάει σε νότιο το ρεύμα στην ατμόσφαιρα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι νωρίς το πρωί, μάλλον κατά τη διάρκεια της βραδιάς, πολλές περιοχές, κυρίως στον κάμπο της Φλόρινας, στο Αμίντεο, στην Πτολεμαϊδα, να είναι κοντά στους μείον 8 με μείον 10 βαθμούς Κελσίου, αλλά όσο θα ξημερώνει, θα μαλακώνει ο καιρός και θα φλερτάρουν όλες οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, είτε παιδινές είτε ορεινές, με θερμοκρασίες κοντά στο 0. Αντιλαμβάνεστε, νοτιάς καιρός, πιο μαλακός, πιο υγρός, αλλά θα παραμείνει ο παγετός στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Αργά το απόγευμα και μάλλον αργά το βράδυ φαίνεται πως θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού. Όμως το τονίζω, θα είναι πρόσκαιρη. Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα πάμε σε μια Πέμπτη η οποία η Δυτική Μακεδονία θα βρεθεί σε ένα κομμάτι, θα το χαρακτήριζα κομμάτι σύγκλησης, διότι τα κεντρικά και βόρεια τμήματα θα είναι στο ψυχρό, εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι και σε χαμηλά υψόμετρα και στα παιδινά, δηλαδή Εορδαία, Αμίντεο και Φλόρινα, το τονίζω με τα σημερινά δεδομένα, θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις και μάλιστα στη Φλόρινα να είναι έντονες, ίσως και στο Αμίντεο και στην Πτολεμαϊδα. Σε Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη
ίσως να το γυρίσει σε βροχή κατά τη διάρκεια της Πέμπτης στα χαμηλότερα υψόμετρα, κάτω από τα 700 περίπου μέτρα υψόμετρο. Είναι οριακές όπως αντιλαμβάνεστε οι τιμές, δηλαδή για λίγα μέτρα θα υπάρχουν εναλλαγές καιρικές ή και κάποιες χιλιομετρικές αποστάσεις από νότο προς βορρά και εκεί θα εντοπίζονται διαφορές. Είναι νωρίς όμως, έχουμε Δευτέρα και μιλάμε για την Πέμπτη, γι' αυτό θα τα αναλύσουμε και στα μέσα επόμενα δελτία καιρού, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι επειδή πολλές περιοχές έχουν μεγάλα ύψη χιονιού, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, η νέα μεταβολή του καιρού είναι εν δυνάμει ικανή να δώσει ακόμα και 50 εκατοστά φρέσκου χιονιού σε πολλές περιοχές. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, απευθύνομαι και στον κρατικό μηχανισμό. Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο μεγάλα ύψη χιονιού στην Δυτική Μακεδονία. Όχι μόνο σε ορεινά, αλλά και σε παιδινά τμήματα της περιφέρειάς μας. Βλέπετε, μαλακώνει ο καιρός μείον 2 με συν 2 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή μπαίνει και πάλι ο βοριάς, ξαναπέφτει η θερμοκρασία, βελτιώνεται όμως ο καιρός επιτέλους και βλέπετε τέλος το Σάββατο και πάλι συνθήκες ολικού παγετού, μείον 15 με 0 βαθμοί Κελσίου κατά μέσο όρο, κατάσταση η οποία μας δίνει την βεβαιότητα να είμαστε σε θέση να πούμε ότι μιλάμε για έναν ιδιαίτερα βαρύ Ιανουάριο, ο φετινός Ιανουάριος καιρικά δείχνει ένα ιδιαίτερα βαρύ χειμερινό πρόσωπο. Αγαπητοί φίλοι, αύριο, Τρίτη, και πάλι μαζί να τα δούμε αναλυτικά, μετά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες αναμένονται αύριο νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάμε σε μια Τετάρτη με χιονοπτώσεις οι οποίες θα είναι πυκνές και θα συνεχιστούν κατά τόπους μέχρι και την Πέμπτη. Μείνετε μαζί μας λοιπόν και αύριο για να τα δούμε αναλυτικά. Θερμές ευχές σε όλους για ένα υπέροχο βράδυ και πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.